Χατζηδη, τι λέτε για όλα αυτά. Τι λέτε για όλα αυτά όσον αφορά την πτώση που λέει η Κομισιόν του Ρυθμού Ανάπτυξης στο 3,5, το υψηλό δημοσιονομικό χρέος, τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, γιατί ουσιαστικά δηλαδή, κύριε Μπατζίδη, η τσέπη αδειάζει στο πρώτο 15ήμερο και έχουμε ένα πληθωρισμό με ρεκόρ 28 ετών, 10,2, τι λέτε εκεί στο μέρα 25. Επειδή είδα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συνέδριο του Κινάλ Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, έκανε συνέδριο και το ΜέΡΑ25. Βέβαια, η λίστα Πέτσα κατάφερε ακριβώς απαρατήρητο εντελώς. Το κάνατε πριν μια εβδομάδα, έτσι. Το πρώτο άρα, λοιπόν, ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας των συνεδρίων για όλα τα κόμματα. Ναι, αλλά το ΜέΡΑ25 δεν το έπαιξαν πουθενά. Αυτό οφείλεται στη λίστα Πέτσα, διότι μιλήσαμε εκεί και είπαμε συγκεκριμένα για το κίνημα αδεσμεύτων που αφορά γενικό το ευρύτερο πλαίσιο, το ζήτημα με την Ουκρανία, με το ΝΑΤΟ, με τη χώρα μας, με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει ως χώρα, οι οποίες μας δεσμεύουν εσάι στο άρμα του ΝΑΤΟ κλπ. Και γενικότερα μιλήσαμε και για τη ρήξη. Διότι χωρίς ρήξη, όποτε και να γίνουν εκλογές, επειδή βλέπω πάλι ένα ενδιαφέρον πότε θα γίνουν, ο κόσμος πραγματικά θέλει να γίνουν εχθές. Εκλογές. Όποιος κινείται στην αγορά. Γιατί διότι ζητάτε, καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν ζητάμε εμείς. Εμείς θα ζητήσουμε. Εμείς θα ζητήσουμε. Από τη στιγμή που αφού γκραζόμαστε την κοινωνία και ξέρουμε πλέον ότι δεν αντέχει η τσέπη του Έλληνα για να ανταπεξέλθει σε άμεσες ανάγκες και δεν μιλάμε ούτε για πολυτέλειες, μιας και έχουμε το καλοκαίρι για να πάει διακοπές. Μιλάμε για βασικά αγαθά όπως είναι το σούπερ μάρκετ, όπως είναι να πληρωθούν οι λογαριασμοί, όπως να καταργήσουν το χρηματιστήριο ενέργειας και όχι να μας μιλάνε για επιδοτήσεις, τις οποίες εν τέλει ουσιαστικά επιδοτούν κάποιους ολιγάρχες με συγκεκριμένα ονόματα και δεν έχει κάποιο αντίκρισμα σε κάποιον. Σε κάποια μέση οικογένεια σε αυτή τη χώρα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να τεθούν επιτάπτως και να λυθούν από την κυβέρνηση. Βαζίδη, από το να στρογγυλεύει πολλά πράγματα. Κατά τη γνώμη του ΜέΡΑ25, για να τα βάλουμε όλο στο τραπέζι, ποιες είναι οι έννοιες σήμερα, οι βασικές έννοιες του μέσου πολίτη. Ποιες είναι οι έννοιες. Από αυτά που πληρώνεται, να μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς του, κάτι που δεν τα καταφέρνει, και δεύτερον, να είναι γεμάτο το ψυγείο του. Είναι τόσο απλά. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει. Μόλι αυτή την κατάσταση που τον άκουσα τον κύριο Μάρδα και είναι και αξιόλογος άνθρωπος. Άρα λοιπόν, εσείς ως ΜέΡΑ25, αυτά τα γνωρίζουμε. Ότι δυσκολεύονται σήμερα τα νοικοκυριά όσον αφορά το ενίκιο, όσον αφορά το ρεύμα, όσον αφορά τα βασικά διατροφής. Όσον αφορά τη μετακίνησή του, σωστά, του άλλου, έτσι δεν είναι. Η αμόλυβδη έφτασε 2,5 ευρώ, αλλά 2,3 μέσον όρο η αμόλυβδη, και το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, θα το ξαναπούμε. Στα νησιά έχει πάει 2,6 ευρώ, όταν βλέπουμε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, που έχει 1,3 ευρώ το λίτρο, βλέπουμε τη Βουλγαρία 1,5, βλέπουμε την Ιταλία 1,8, και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο να έχουμε τόσο κάτω βενζίνη από εμάς και εμείς δηλαδή να σπάμε στη βενζίνη το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τι προτείνετε εσείς, τι πρέπει να γίνει ως ΜέΡΑ25. Εμείς από την αρχή, πριν καν ξεκινήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, όταν θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα δείτε ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στο θέμα του ρεύματος. Γιατί ουσιαστικά τιμολογείται από την οριακή τιμή. Εμείς ζητάμε αυτό να καταργηθεί, να μπει ένα πλαφόν. Ανάλογα δηλαδή. Εσείς ζητάτε να μπει πλαφόν στη χονδρική ή στη λιανική. Το ΜέΡΑ25. Στη χονδρική θα μπει το πλαφόν. Πού θα μπει. Για να μπορέσει να, το φυσικό αέριο να μην το μετράς με το πιο ακριβό. Και να το μετράς και σε ένα μέσο όρο τουλάχιστον. Αυτό είναι το βασικό να γίνει. Δηλαδή, για να μπορεί να λέτε, δηλαδή, το θέμα δεν είναι ότι το τεχνικό. Έχουμε την ακριβότερη τιμή ρεύματος στη χονδρική, γιατί μετράμε το ρεύμα με βάση την ακριβότερη τιμή του φυσικού αερίου. Και εκτός των άλλων, σε άλλες χώρες της Ευρώπης μιλάω, δεν μιλάω για κάπου αλλού, δεν υπάρχει αυτό που να έχει συχθεί, δηλαδή να υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας στο 100%. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Αυτό και μόνο πρέπει να μας προβληματίσει. Τελικά ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Δηλαδή, τη κυβερνάνε τα συμφέροντα και οι ολιγάρχες, ή τη κυβερνάει μια κυβέρνηση η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπατζίδη, αν εσείς συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση
Συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση. Με κάποιους όρους. Θα παρεμβαίνατε στο χρηματιστήριο ενέργειας όταν η παραγόμενη ενέργεια είναι κατά 100% στην Ελλάδα. Στο χρηματιστήριο ενέργειας. Θα κάνατε παρέμβαση, θα κάνατε διμερή συμβόλαια, τι θα κάνατε. Θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει το πρώτο βήμα και είναι αυτό που είπαμε. Επειδή το ΜέΡΑ25 έχει μιλήσει επανειλημμένως ότι δεν θα μπει σε μια κυβέρνηση μόνο και μόνο για τα Υπουργεία, θα μπει μόνο αν τεθούν κάποια πράγματα προεκλογικά, δηλαδή τώρα μιλώντας συγκεκριμένα για τις τομές που έχουμε και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα, για να το πούμε έτσι απλά. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Αλλά αυτό θα γίνει τώρα. Δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ το τριήμερο μετά τις εκλογές. Πέρα από την εποχή που εννοείται ότι είδαμε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 800.000 και ψήφισαν μόνο οι 30, το αποτέλεσμα ήταν σαφές. Μαύρησε την Δάπνο Δουφουκού. Ήταν σαφές όμως και μήνυμα προς την κυβέρνηση, αλλά και την ήταν κυρία Κεραμέως. Ήταν καμπανάκι δηλαδή για την κυβέρνηση αυτό. Τι είπατε? Ήταν καμπανάκι για την κυβέρνηση. Ήταν καμπανάκι. Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν αποδέχεται η φοιτητική κοινότητα, η πολιτικοποιημένη κοινότητα. Πείτε το όπως θέλετε. Οι αριστερές δυνάμεις δεν αποδέχονται την κυρία Κεραμέως με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την καταστολή της, με τις επιθέσεις προς νεολαίους, με τους μαθητές στους οποίους έχει καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Όλα αυτά, να ξέρετε, ο κόσμος δεν τα περνάει τόσο απλά και δεν τα περνάνε απλά πλέον ούτε οι γονείς των παιδιών. Οπότε στείλανε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και συγκεκριμένα μάλλον στην κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα έχει ταξιδιούς φραγμούς. Δηλαδή επειδή μιλήσατε για αποχή, επειδή μιλήσατε και εσείς για αποχή, αλλά μίλησε και ο κύριος Μάρδας για αποχή. Δηλαδή κατά το ΜέΡΑ25 η νεολαία είναι αδιάφορη των εξελίξεων, κύριε Μπατζίδη? Όχι, δεν είναι αδιάφορη. Απλά δεν μπορεί ίσως να βρει αποκούμπι σε αυτές τις φοιτητικές παρατάξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πολλές φορές στα πανεπιστήμια και μιλάω για τα δύο μεγάλα, σαφέστα, για την ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, ότι μπορούν εκεί να χτίσουν το μέλλον, το μέλλον και τον τρόπο της σκέψης του στο πολιτικό γίγνεσθε. Αυτή είναι η βασική, λοιπόν, εικόνα που έχουν τα παιδιά. Και αυτό που θέλουν, να ξέρετε, και οι γονείς και οι μαθητές, μιλάω για ανήλικα παιδιά ακόμη, και οι νεολαίοι, είναι ένα πανεπιστήμιο χωρίς ταξικούς φραγμούς, με χρηματοδότηση, και να σταματήσει κάθε λίστα πέτσα να λέει ότι βγήκε πρώτη η Δάπνο Δουφουκού. Αυτό δεν είναι.